Εμείς θα πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση με ένα θέμα που αφορά μια διαδικτυακή προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες της Κρήτης. Μία πρωτοβουλία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Βάλια Παπάζογλου, είναι καθηγήτρια στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Να μας πει τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η οποία κορυφώθηκε, κυρία Παπάζογλου, 13 και 14 Νοεμβρίου, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια διαδικτυακή προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχολείο μας. Οι μαθητές μας συμμετείχαν για πρώτη φορά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να μιλήσουμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις διασυνοριακές υγειονομικές κρίσεις. Ο βασικός στόχος της προσομοίωσης ήταν να παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων, ναι. Να μάθουμε όλοι μαζί παίζοντας και με την ευγενική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Έρευνας και Διεθνών Θεμάτων αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης, δώσαμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωριστούν καταρχάς και να δουν με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που συζητάμε στη σχολική αίθουσα πράγματα που αφορούν την Ευρώπη και την υγεία και να κάνουμε μια συζήτηση για θέματα που μας απασχολούν μέσα από διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια. Περάσαμε πολύ όμορφα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να επαναληφθεί η δράση. Οι μαθητές μας ήταν εξαιρετικά αγχωμένοι, πρέπει να πω αρχικά. Όμως πρέπει να τονίσω εδώ ότι διέκρινα μελλοντικούς ευρωβουλευτές. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς ανταποκρίθηκαν λίγο τα παιδιά σε αυτή την εμπειρία. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί εκτός από το σχολείο μας συμμετείχαν και άλλα σχολεία τα οποία είχαν εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στις προσομοιώσεις σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι επειδή ο φορέας μας χώρισε σε ομάδες και σε ευρωπαϊκά κόμματα, έτσι, ήταν επίσημος ο φορέας, και έδωσε στα παιδιά να μελετήσουν κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, όρημα θα έλεγα, παρόλο που μιλάμε και μαθητές 16 χρονών, έτσι, 15-16 χρονών, παιδιά μαθητές και μαθήτριες λυκείου. Παρόλα αυτά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και η αλήθεια είναι ότι και εγώ ένιωσα, πήρα την ανατροφοδότηση και την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα που συναντηθήκαμε στο σχολείο. Ήμασταν όλοι μια χαρούμενη παρέα. Μάλιστα. Και συζητήσαμε ωραία θέματα. Και με το καλό να πάτε και διαζώσει και να επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Όταν το επιτρέψουν και οι συνθήκες, εννοείται. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, με το καλό και σε μια παρόμοια πρωτοβουλία. Η συμμετοχή ήταν έντονη και αυξημένη βέβαια και τα συμπεράσματα πολύ όμορφα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν μπορούμε τώρα, παίρνουμε πάσα, μπαίνουμε, χρησιμοποιούμε μια λυσίδα, να πάμε λίγο σε μια live προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια εφαρμογή στο διαδίκτυο που αλλιεύσαμε σήμερα. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά πλάνα, να τα δούμε και σε πλήρη οθόνη, έτσι να μπούμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήταν το ιδανικό, Δημήτρη. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μας στο εσωτερικό βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί που Ευρωπαίοι, βέβαια, εκπρόσωποι χωρών, ευρωβουλευτές, παίρνουν σημαντικές αποφάσεις και συζητούν ζητήματα τα οποία αφορούν όλη την Ευρώπη. Είναι μια ξενάγηση, μια online ξενάγηση, εικόνα και ξενάγηση. Είναι εικόνα και ξενάγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πήραμε πάσα από το θέμα, βέβαια, των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία με την προσομοίωση και παρουσιάζουμε αυτή την εφαρμογή. Εδώ είναι πριν μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε τους χώρους. Όσοι έχουμε βρεθεί, βέβαια, εκεί στις εγκαταστάσεις, γνωρίζουμε το σημείο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα, βέβαια, υπάρχουν αρκετοί όροφοι. Εδώ είναι μόλις εισέρχεσαι, βέβαια, παίρνεις διάφορες διαπιστεύσεις, προκειμένου βέβαια να περιηγηθείς με σχετική διαπίστευση στις εγκαταστάσεις. Όπως βλέπουμε, βρισκόμαστε στο ισόγειο αυτή τη στιγμή. Ενώ αλλάζουν οι εικόνες, όσο προχωράς βέβαια με το ποντίκι του υπολογιστή, γνωρίζεις τα μέρη και τις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν,
Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επόμενη σύνδεση.